Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε και σήμερα είναι μία από τις γνωστές μέρες που κάνουμε έτσι αναδρομή στο παρελθόν. Συναντάμε κυρίως ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει σημαντική πορεία, έχουν διαγράψει σημαντική πορεία στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, στο χώρο της με σημαντική παρουσία στη Super League και όχι μόνο. Ο σημερινός καλεσμένος βέβαια έχει να μας πει αρκετά πράγματα μιας και ως προπονητής. Την περασμένη εβδομάδα η ομάδα του πέτυχε έναν εντυπωσιακό άθλο, θα έλεγα, με τον τρόπο που κατάφερε να παραμείνει στην Super League 2. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Να πάω να καλησπερίσω τον Γιάννη Προβίδα, τον προπονητή του Διαγόρα Ρόδου, να το πούμε γι' αυτό. Και πριν κάνουμε την αναδρομή στο παρελθόν, να τον καλησπερίσω και να μου πει. Έχει ηρεμήσει μετά το εντυπωσιακό αυτό έτσι νικηφόρο αποτέλεσμα με το εργαλείο την περασμένη εβδομάδα και την παραμονή στην κατηγορία. Όσον αφορά στην ερώτηση που σαν έχω ηρεμήσει, ναι, βεβαίως και έχω ηρεμήσει. Δεν μπορείς να μείνεις πίσω. Πρέπει να κοιτάς την επόμενη μέρα, σίγουρα. Και τις επόμενες προκλήσεις που μπορεί να σε δώσει το Το ποδόσφαιρο. ποδόσφαιρο. Πώς νιώθεις για τη φετινή σεζόν? Κοιτάξτε, τώρα νιώθω πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η σεζόν. Όχι μόνο για τη δική μου ομάδα, αλλά για όλες τις ομάδες. Λόγω COVID, λόγω το πιεσμένο του προγράμματος. Ακόμα και το σύστημα διεξαγωγής, έτσι, με τον τρόπο που ποιες Ακόμα και ανεβαίνουν, το πόσοι πέφτουν, γιατί πέφτουν, όλο αυτό το πράγμα. ναι, έτσι ακριβώς όλη αυτή η σεζόν ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Οι ποδοσφαιριστές έπρεπε να δίνουν το 100% Τετάρτη Κυριακή. Σωστά. Οι προπονητές Τετάρτη Κυριακή δεν είναι εύκολο Καθόλου. να προσαρμοστείς στα ελληνικά δεδομένα. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Επομένως έπρεπε να προσαρμοστείς και η ζωή δεν σε περιμένει. Πρέπει να προχωράς μπροστά, έτσι δεν Βεβαίως, είναι? βεβαίως, βεβαίως. Και έτσι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για τους προπονητές και ιδίως για τους ποδοσφαιριστές, λοιπόν, και πιστεύω ότι ανταπεξήλθαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Σωστό, συμφωνώ, συμφωνώ. Κάναν άθλο, κάνατε άθλο. Νομίζω ότι βγήκε η χρονιά. Αξιοπρεπώς. Ναι, ιδίως για τη δική μου ομάδα ήταν ένας άθλος. Σωστό. Λόγω των προβλημάτων που είχαμε που δεν μπορούσαμε να πάρουμε μεταγραφές Ναι. για το λιγοστό ρόστερ σε αριθμό, αυτό δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα αν ήταν Κυριακή με Κυριακή, αλλά Τετάρτη Κυριακή Ναι, η επιβάρυνση των λίγων ποδοσφαιριστών αριθμητικά, ναι, είναι μεγάλη, δεν το συζητάμε. ήταν τεράστιο πρόβλημα για Ναι, μένα. ναι. Έτσι ώστε και με τραυματισμούς και με κάρτες, Κόπος σε είχε, δύσκολα έτσι, και η παιχνίδια, κόπωση του όλα τα πάντα, οργανισμού. η κόπωση. Έπρεπε να διαχειριστώ πολλά πράγματα. Όμως στάθηκα μερικές φορές, ειλικρινά, και λέω οι αριθμοί μερικές φορές σε κάποια παιχνίδια δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο Βεβαίως. όσο το ανάστημα κάθε ποδοσφαιριστή. Και σε μερικά παιχνίδια δηλαδή το ανάστημα των ποδοσφαιριστών μου ήταν πάρα πολύ μεγάλο και τους αξίζει, συγχαρητήρια δηλαδή. Πώς είναι έτσι το να αλλάζουν τα συναισθήματα από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο και όσο να είναι το παιχνίδι με το εργαλείο τα είχε αυτά. Πώς το ζήσατε, αν το περιμένατε, αν ελπίζατε μέχρι το τέλος, όλο αυτό πώς πήγε εκείνο το παιχνίδι. Κοιτάξτε να σας πω. Σίγουρα να βρεθείς από το να δεις το Zenith δεν είναι ένα τσιγάρο δρόμος μόνο. Μπράβο. Είναι μια αιωνιότητα εκεί πέρα τα λεπτά. Έχω βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις ως ποδοσφαιριστής, Ακριβώς. όμως δεν ήταν το ίδιο.
ήταν διαφορετικά, γιατί ηγούμουν σε μια ομάδα, παίζονταν η κατηγορία, παίζονταν πάρα πολλά πράγματα. Και όταν βλέπεις εκεί προσπαθείς να βάλεις γκολ, δέχεις γκολ στο 88, εκεί εντάξει, υπάρχει μια παγωμάρα μέσα σου. Όμως τους ποδοσφαιριστές τους είπα, συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Όταν έγινε το 1-2, μπορείς να περιγράψεις το συνέστημα? Τι ρωτάω, θα μου πεις τώρα. Κοιτάξτε να σας πω. Βέβαια, δεν σας μιλάω για την ικανοποίηση που είχα. Ναι. Έτσι. Αλλά ήμουν συγκρατημένος πάρα πολύ. Γιατί ήταν πολύ μικρό το χρονικό περιθώριο για να χαρώ ή να λυπηθώ. Ναι. Ήμουν πάρα πολύ συγκρατημένος, όμως πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή ικανοποιημένος, ένιωσα μεγάλη δικαίωση και πήγα σε πιο βαθιά συναισθήματα. Ναι. Όχι τα, δηλαδή, ένας πανηγυρισμός είναι στιγμαίος, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το έχω κάνει πολλές φορές στην καριέρα μου. Αλλά σε πιο βαθιά συναισθήματα, εκεί κάνεις μια αναδρομή μέσα σου και λες, τι ικανοποίηση είναι αυτή. Και ήμουν λίγο συγκρατημένος σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά την επιφάνεια. Και είχα νιώσει έτσι δικαίωση, ικανοποίηση. Η κόπη ήταν πολύ, η δουλειά πολύ, οπότε όσο να είχα νιώσει ευχαρίστηση που έβλεπα τους παίχτες να πανηγυρίζουν. Δηλαδή μου άρεσε που τους έβλεπα. Που έγινε ένα κουβάρι, μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί για μένα ήταν χίλιοι πανηγυρισμοί να έκανα εγώ, έτσι. Σωστό. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Όσο μπορώ να το καταλάβω εγώ που είμαι μακριά, ναι. Αλλά έτσι, προσπαθώ να μπω και εσείς στην ψυχολογία σας και στην ψυχολογία των παιχτών. Ναι. Πώς μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος που στο 90 και έχει κάνει μια απίθανη ανατροπή και έχει σωθεί? Δεν, ναι. Είναι δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Οπότε εντάξει, όχι, θέλει διαχείριση, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, μετά από τόσα χρόνια που μέσα στα γήπεδα, νομίζω ότι όσον αφορά τα συναισθήματά μου, μπορώ να τα διαχειριστώ όσο δυνατόν το καλύτερα. Ναι. Γιατί υπάρχει η σκέψη, υπάρχει το μετά, υπάρχει πολλά πράγματα. Ωραία, υπάρχουν. Το καταλαβαίνω. Και όπως σας είπα, μου άρεσε περισσότερο να βλέπω να γυρίζουν ένα κουβάρι οι ποδοσφαιριστές μου. Ήταν φοβερό θέαμα αυτό. Σωστό. Την επόμενη μέρα την ξέρουμε, ο Γιάννης Προβίδας θα συνεχίσει στο Διαγόρα, είναι νωρίς ακόμα να συζητάμε τέτοια? Τώρα είμαστε ακόμα στο... Είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους του Διαγόρα. Είχαμε πολύ καλή επικοινωνία, καλή συνεργασία και με τους συνεργάτες μου, με τη διοίκηση. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμη για τον χρόνο, αλλά θα έρθει και αυτό εν καιρό. Όσον... Έτσι. Ναι. Τώρα να πάω το Γιάννη Προβίδα πόσα χρόνια πίσω στο ξεκίνημα, εκεί που άρχισε να καταλαβαίνει ότι θα γίνω ποδοσφαιριστής, θα γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είναι πολλά τα χρόνια? Ναι. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και είναι σαν ψέμα. Όταν δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου που από το Αλφα τοπικό πήγα σε ένα μήνα έπαιζα στην Αλφα Εθνική. Πώς ήταν αυτό και πόσο εύκολα μπορεί ένα παιδί αυτής της ηλικίας να καταλάβει τι έχει συμβεί? Τότε δεν μπορούσα να καταλάβω. Mm-hmm. Ειλικρινά δεν μπορούσα να καταλάβω. Καταρχήν πήγαινα σχολείο. Ναι. Τρίτη λυκείου έπαιζα Αλφα Εθνική στην ΑΕΛ. Λοιπόν, δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό το πράγμα. Ήμουν παιδί ακόμη. Νομίζω ότι τώρα καταλαβαίνω καλύτερα, δηλαδή κάνω αναδρομή στον εαυτό μου, ναι. Και τώρα συνειδητοποιώ κάποια πράγματα, δηλαδή. Τότε δεν καταλάβαινα, πήγαινα μόνο. Δηλαδή σου λέγανε κάνε αυτό, έκανες αυτό, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω όλο αυτό το που γινότανε. Mm-hmm.
όταν άρχισες να είσαι από τους πρωταγωνιστές της Λάρισας, εκεί πώς νιώθει ο Γιάννης Προβίδας? Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν το σκέφτηκα ότι είμαι από τους πρωταγωνιστές. Δηλαδή, γιατί ήταν όλοι οι πρωταγωνιστές, ήταν πολύ καλοί παίχτες όλοι τους και προσπαθούσα κάθε μέρα να ανταπεξέλθω. Δεν έβλεπα πράγματα μακροπρόθεσμα. Προσπαθούσα να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Έκλεβα πράγματα κάθε μέρα από τους συμπαίχτες μου, γιατί ήταν τεράστιοι παίχτες. Λοιπόν, δεν το έχω σκεφτεί ότι ήμουν πρωταγωνιστής. Απλά ήξερα να κάνω κάτι καλά και το έκανα. Ήμουν γεωμένος σε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν συνηθίζεται πάντως, να σου πω την αλήθεια, να υπάρχουν τόσο προσγειωμένοι άνθρωποι που εντάξει πήγαινα, έκανα τη δουλειά μου, έφευγα, ωραία ήτανε, αλλά δεν έχω συναντήσει πάρα πολλούς και πραγματικά χαίρομαι που γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν και ο χαρακτήρας μου που είμαι κλειστός, Ναι. τα βιώματά μου ίσως και ήμουνα κάπως απόμακρος από αυτήν την, Από από αυτές από τις τη φιλοδοξίες, δημοσιότητα, ας το πούμε έτσι, και από από τη το. δημοσιότητα. Μέσα μου βέβαια είχα φιλοδοξίες. Ήθελα να πάω σε μεγάλη ομάδα όπως μιλούσα με μεγάλες ομάδες. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Τι, μιας και μου Λοιπόν. λες ότι υπήρξαν επαφές, υπήρχαν συζητήσεις, υπήρχε ενδιαφέρον τουλάχιστον, τι στράβωνε εκείνη την εποχή? Στράβωσαν κάποια πράγματα. Στη δεύτερη φορά με τον Παναθηναϊκό στράβωσε ο τραυματισμός μου μεγάλος που είχα εκεί και δεν πήγα μετά. Με τον Ολυμπιακό, από ό,τι μου είπαν, ήταν το Το οικονομικό. οικονομικό, έτσι είναι. Άλλες εποχές, πιο δύσκολα τα συμβόλαια για τους Κοιτάξτε, εμείς παίχτες. είχαμε 7 ετίες τότε. Ναι. Τα παιδιά από τις επαρχιακές ομάδες ήταν λίγο πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται τελικά. Ναι, ήταν. Εντάξει, ήταν και το timing κιόλας πολλές φορές. Ήταν πολλά πράγματα. Η Λάρισα για τον Γιάννη Προβίδα, τι είναι, η ΑΕΛ? Ένα κομμάτι της ζωής μου. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Την ομάδα της Λάρισας, δηλαδή την ΑΕΛ, τη βλέπω σαν φίλαθλος. Παντού, όπου και να έπαιζα μετά, ό,τι και να έκανα, πάντα θα πήγαινα δηλαδή να την παρακολουθήσω στην τηλεόραση. Υπήρχαν φάσεις δηλαδή που ήμουν σε μια ομάδα και έπαιζε παραμουσχάρι πάω Ολυμπιακός και έπαιζε Λάρισα Ηράκλης. Εγώ μπορεί να ήμουν σε μια τηλεόραση στην Κατερία εκεί για να δω τι θα γινόταν. Τι θα γίνει με τη Λάρισα. Ναι. Τώρα πώς τη βλέπεις? Λείπει από την Super League, φαντάζομαι, δεν το συζητάμε. Λείπει. Η θέση της είναι εκεί. Η θέση της είναι εκεί και τέλος. Δεν χρειάζεται να Θα το λέω πολλά. αναλύσουμε παρακάτω και Δεν συμφωνώ. το αναλύω. Έτσι. Δεν το αναλύω. Και έχει από τους φιλάθλους που θα ήθελε ο καθένας να παίξει για αυτούς, φαντάζομαι. Σίγουρα έχει ένα λαό κοντά της. Σίγουρα είναι άλλη αίσθηση να βλέπεις να είσαι παραμουσχάρι στο Άρκετ να έχει 15.000 κόσμου και να παίζεις και για αυτούς. Βέβαια. Στη συνέχεια πήγες και σε Βέρεια, πήγες σε Προοδευτική, έκανες και άλλα παιχνίδια Έκανε και σε τουρκικό. άλλες, έκανες μια σπουδαία καριέρα. Πώς ήταν μετά, έτσι, μεγαλώνοντας, άλλαζε το ποδόσφαιρο όσο περνούσαν τα χρόνια. Σίγουρα Ναι. βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το τωρινό, αλλά πώς ήταν μετά? Κοιτάξτε, τώρα που κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν, όλες οι εποχές αξίζανε. Υπήρχαν οι αλλαγές, αξίζανε και τα αρνητικά και τα καλά και τα θετικά τα κρατάς για να προχωρήσεις στο μέλλον. Έτσι πιστεύω. Σωστό. Συμφωνώ.
Και σε αυτό. Νιώθεις γεμάτος, μα πώς έζησες από την καριέρα που έκανες, από τις γνωριμίες που έκανες, από όλο αυτό το, την πολύχρονη έτσι, παρουσία σου. Όχι, όχι, δεν έχω, νιώθω ωραία. Ναι. Κοιτάζω, τα τελευταία χρόνια κοιτάζω μόνο μπροστά. Κοιτάζω τι μπορώ να προσφέρω. Δεν έχει αξία τι πρόσφερα. Τι μπορώ να προσφέρω. Αυτό κοιτάζω μόνο. Με βάση το παρελθόν, να μπορείς να προσφέρεις κάτι καλύτερο. Ναι. Όχι να γυρίσεις το μέλλον στο παρελθόν. Mm-hmm. Αναπολύεις. Μερικές φορές ναι. Ναι. Το κομμάτι προπονητικής πώς είναι? Πιο εύκολο, πιο δύσκολο από το αγωνιστικό? Πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο. Εννοείται, έχεις να κάνεις με 25 προσωπικότητες, mm-hmm. με άλλους 10 ανθρώπους που περιβάλλουν την ομάδα. Mm-hmm. Περισσότερο είναι διαχείριση και όχι μια τακτική. Σωστά. Το κομμάτι έτσι, του ποδοσφαιριστή, το έχεις βγάλει από μέσα σου? Εννοείται ότι το έχω βγάλει τώρα. Στην αρχή, δηλαδή όταν ξεκίνησα στην Κοζάνη, δηλαδή προπονητής τότε, ναι. Δεν το είχα βγάλει, αλλά τώρα εννοείται ότι το έχω βγάλει. Δεν σκέφτομαι καν. Mm-hmm. Πόσο εύκολο ήταν? Ποιο να βγάλεις να αφήσεις αυτό. Πίσω σου το κομμάτι ποδοσφαιριστής, ναι. Δεν είναι εύκολο, mm-hmm. γιατί έχεις μια ζωή με. Κάνεις αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή και σαν παιδί αυτό έκανες. Θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί, έκανα αυτό το πράγμα. Ναι. Πόσο είναι εύκολο να το βγάλεις. Σωστό. Έχεις ζήσει ποδοσφαιρικά τις πιο αγνές εποχές, ας το πούμε έτσι, που είχε κόσμο και από τις δύο ομάδες μες στο γήπεδο, που ήταν τελείως διαφορετική εικόνα. Πώς το βλέπεις, τι σύγκριση μπορεί να κάνεις με το τώρα? Κοιτάξτε, άλλαξαν οι εποχές πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις την τηλεόραση 15 παιχνίδια. Αλλάζει καλά, δεν βλέπει όποιο θέλει. Πάει οποιοδήποτε γήπεδο θέλει. Mm-hmm. Τότε δεν μπορούσε να κάνει αυτό. Τότε περίμενε ο κόσμο την Κυριακή να πάει στο γήπεδο. Και έτσι γέμιζε το γήπεδο και ήταν διαφορετικά. Ναι. Αλλάζουν οι εποχές. Προτιμάσαι... Δεν μπορώ να πω ότι οι παλιές εποχές ήταν καλύτερες από τις τωρινές. Αυτό ο καθένας το εκλαμβάνει όπως θέλει. Ναι. Παίρνει τα ερεθίσματα από κάθε εποχή. Προσωπικά, εμένα μου άρεσε η επαφή με τον κόσμο. Ναι. Αυτή είναι η επαφή που είχες όταν έβαζες ένα γκολ, όταν κέρδιζε η ομάδα με την αμεσότητα με τον κόσμο, ήταν δηλαδή ανεπανάληπτη. Ναι. Εννοείται. Τώρα, παραδείγματος χάρη, θα καθίσεις στην τηλεόραση, θα πηγαίνουν 1.000 άτομα στο γήπεδο. Στην τηλεόραση θα καθίσουν άλλα 10.000 κόσμο να δει ένα μάτς, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει αμεσότητα. Ποσοστή δεν έρχεται σε αμεσότητα με τον φιλαθλό και ο φιλαθλό του δικού σα. Το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό, σωστό. Εννοείται. Πάνε οπότε... αυτή τη σχέση, δηλαδή. Δούνε και λαβίν. Έτσι. Ή περίμενε να πάρει ο ποδοσφαιριστής τότε. Περίμενε να πάρει αυτό το χειροκρότημα, αυτό το. Ό,τι μπορούσε να πάρει. Μπράβο. Και ο φιλαθλό και περίμενε αυτή την αμεσότητα, περίμενε αυτή την έξαψη. Τώρα όμω δεν υπάρχει την έξαψη. Οπότε προτιμούμε εκείνη την πιο άγνοια εποχή και... Εγώ προσωπικά. Ναι, ναι, ναι. Είναι άλλες εποχές. Μπορεί να ήταν πιο δύσκολες, να μην είχες τόσα μέσα, ας πούμε, να κάνεις την προπόνηση όπως μπορεί να κάνει τώρα. Ναι, ήταν δύσκολες εποχές, ναι. Αλλά πιο αγνές, έτσι. Έτσι το λέω εγώ. Ναι. Υπάρχουν κάποιο παιχνίδι που δεν ξεχνάς, κάποιο γκολ που δεν ξεχνάς, έτσι, στιγμές έτσι, της καριέρας σου, που είναι... Όχι, ένας... θυμάμαι όλα, ολόκληρο. Βέβαια. Όλα, και καλά και κακά.
Δηλαδή, για να σας πάρω ένα παράδειγμα τώρα, τον αδύρμητο Ζενίκ, δεν μπορώ να ξεχάσω. Νομίζω ήταν ημιτελικά, στους ημιτελικούς πηγαίναμε και θέλω, ΑΕΚ Λάρισα, που είχαμε πάει στην παράδοση και έπρεπε να φάμε δύο γκολ να αποκλειστούμε εμείς. Ναι. Και φάγαμε γκολ στο 118-119. Δύο. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν δηλαδή, στο Ζενίτ, πήγαμε στον αδύρμητο. Έτσι, δηλαδή, επειδή είπαμε για το προηγούμενο, το μπράβο, ναι, ναι. Γι' αυτό εγώ σου πήγα στο αντίθετο. Ναι. Και, δηλαδή, όταν έχεις στο μυαλό σου τέτοιες εμπειρίες, δεν μπορείς να ξεφύγεις συναισθηματικά. Όχι. Έτσι δεν είναι. Σωστό, σωστό. Μια τέτοια στιγμή, πόσο εύκολο είναι να τη διαχειριστεί ένας ποδοσφαιριστής, τη δύσκολη στιγμή. Δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστεί ο ποδοσφαιριστής. Όπως ο ποδοσφαιριστής μαθαίνει να προχωράει. Δηλαδή η καθημερινότητα, δηλαδή μετά από μια εβδομάδα έρχεται άλλο μάτς και πρέπει να προχωράει. Δεν είναι εύκολο όμως να το διαχειριστεί τις επόμενες μέρες. Ναι. Ούτε την νίκη είναι εύκολη να τη διαχειριστείς. Επίσης είναι δύσκολο. Μπορεί για εμάς να είναι το ωραίο και το... Αλλά... Μια επιτυχία που σοβάζει το χρυσό μανδύ από πάνω και αυτά και δεν μπορείς να σκεφτείς και δεν έκανε καλά για αυτά, μπορεί να σε χτυπήσει στα επόμενα μάτς, στα επόμενα 10 μάτς. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Καταλάβες. Ναι, ναι. Επομένως πρέπει να φτάσεις σε αυτό που σου είχα πει πιο πριν. Δηλαδή πρέπει να εμβαθύνεις μέσα σου τα συναισθήματα. Βέβαια. Το από εδώ και πέρα, πώς το φαντάζεται ο Γιάννης Προβίδας, ανεξάρτητα με το Διαγόρα, έτσι γενικά, τι θα ήθελε, να κάνει μια καριέρα προπονητή ανάλογη με αυτή που είχε ως ποδοσφαιριστής ή βήμα-βήμα? Όχι, δεν έχει. Δεν τα βήμα-βήμα το κοιτάζω. Δηλαδή, το επόμενο που κοιτάζω είναι τώρα το καλοκαίρι. Έχω μια ομάδα, να φτιάξω μια ομάδα δυνατή, με την... Με την ταυτότητα που θέλω εγώ. Δεν κοιτάζω κάτι άλλο που θα φτάσει, θα κάνει τη χαρά μου. Θέλω η ομάδα που θα έχει τη δικιά μου ταυτότητα. Και εύχομαι τα καλύτερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ έναν άνθρωπο των γηπέδων, έτσι, της εποχής της δικιάς μου, που σας μάζευα και στα χαρτάκια, το είπα και πριν. Είναι σημαντικό να μπορώ να σας μιλάω και να έχω αυτή την αμεσότητα. Κάθε επιτυχία και υγεία, ξέρω εγώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, για την αναπόληση περισσότερο, γιατί όντως είναι ωραία όταν κάθεσαι και βλέπεις το παρελθόν, ωραία όμως. Ναι, ναι. Και... Με χαμόγελο, με μεστότητα. Μπράβο. Είναι ωραίο αυτό. Και πριν σε αφήσω, έτσι, πώς είναι όταν σαν μπαμπάς, έτσι, οι κόρες βλέπουν τον μπαμπά, έχουν δει στιγμές παλιές? Όχι ακόμα. Είναι μικρές ακόμα. Θα έρθει η ώρα. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω να καταλάβουν κάτι. Αν ήταν αγόρια, ίσως. Ναι, σίγουρα είναι διαφορετικά. Να καταλάβουν, ναι. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.